5 μυστικά για να γραμμώσεις πολύ πιο γρήγορα το καλοκαίρι και για να μην πεινάς. Hey, Σάρο εδώ, ειδικό στο χάσιμο λίπους μέσω διαλυματικής. Έχω βοηθήσει πάνω από 1250 άτομα μέχρι τη στιγμή που μιλάμε προσωπικά να πετύχουν αυτό το στόχο, να ξαφορτωθούν την μπάκα. Και είμαι πρώην χοντρός, οπότε ξέρω τους πόνους σου και τις δυσκολίες σου. Και θα σου δείξω και εσένα πώς να το κάνεις τώρα αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μυστικό, το οποίο είναι λιποδιαλυτικό ρόφημα. Το ρόφημα το οποίο το πίνεις και καίει λίπος. Παίρνει 2 λεπτά και ρίχνει τα επίπεδα ζαχάρου, ρίχνει τα επίπεδα του στρες. Το πρωί που ξυπνάς, η κορτιζόλη είναι ψηλά για να ξυπνήσεις. Οπότε αυτό το ρόφημα βοηθάει πάρα πολύ για να ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμός και να μπούμε στη φάση καύσης. Πώς θα το κάνεις αυτό τώρα? Θα πάρεις ένα ποτήρι νερό, θα ρίξεις 4 σταγόνες λεμόνι, μια πρέζα κουρκουμά, μια πρέζα αλάτι, μια πρέζα κανέλα. Το μυστικό είναι κανέλα κουρκουμά, εντάξει. Οπότε τα βάζεις αυτά, ανακατεύεις, μην το πολύ κοιτάς, δεν είναι πολύ όμορφο. Πιες το, σε 2 λεπτά έχεις ξεμπερδέψει και έχεις κάνει κάτι πολύ καλό και έχεις ξεκινήσει τη μέρα σου με μια πολύ καλή νίκη. Μυστικό νούμερο 2 είναι οι καφέδες, οι σκέτοι. Εντάξει, δηλαδή ξυπνάς, πίνεις το ρόφημα, το λιποδιαλυτικό, μετά από μισή μία ώρα ήρθε η ώρα να πιεις τον καφέ στο σκέτο. Εντάξει, μπορείς να πιεις ελληνικό, μπορείς να πιεις φρέντο, εσπρέσο. Αυτές είναι οι καλύτερες επιλογές. Και αυτό που δουλεύει πολύ καλύτερα, αλλά πειράζει περισσότερο το στομάχι, είναι η φραπεδούμπα, η σκέτη. Εντάξει. Αν έχεις θέματα με την πείνα, η φραπεδούμπα είναι το καλύτερο. Τώρα, πολλοί μου γκρινιάζουν. Α, με βάζεις να πιω αυτό και αυτό και αυτό με άδειο στομάχι και το στομάχι μου και το στομάχι μου και το στομάχι μου. Για δεν λες την αλήθεια. Για δεν λες ότι απλά δεν θες να κάνεις αυτό που χρειάζεται για να πετύχεις το αποτέλεσμα που θέλεις, να φύγει η κοιλιά και μήπως γι' αυτό έχεις κοιλιά ακόμα. Γιατί δεν νομίζω να σκεφτώσουν το στομάχι σου όταν κοπάναγες τις τυρόπιτες και τα μίλκο. Εντάξει, τώρα τους πείραξε όλους. Με το που κάνουν διέτα, το στομάχι μου, μήπως αυτό δεν είναι απόλυτα υγιεινό. Γιατί αυτά που έκανες πριν, τα έκανες για την υγεία του εντέρου σου, για το στομάχι σου. Οπότε γιατί κοροϊδευόμαστε. Τώρα, εάν έχεις στομαχικά, εκεί να το καταλάβω. Σε αυτή την περίπτωση, θα πιεις τσάγια. Μαύρο. Όσο πιο μαύρο, τόσο το καλύτερο. Μαύρο τσάι σημαίνει ότι είναι δυνατό τσάι και έχει πολύ καφέινη, το οποίο σκοτώνει την πείνα. Τώρα, εάν θες από πρώτο χέρι να δεις πώς να εξαφανίσεις την κοιλιά και να γραμμώσεις σωστά και να πας από αυτό σε αυτό, πάτα το σύνδεσμο από κάτω για να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο. Πάμε να προχωρήσουμε με το επόμενο ρόφημα, το οποίο είναι ρόφημα ενυδάτωσης. Σε περίπτωση που κάνεις χειρονακτική εργασία, σε περίπτωση που βγαίνεις πολύ έξω από το σπίτι, σε περίπτωση που έχεις πολλή κίνηση ή που κάνεις κάποιο είδους γυμναστική, δεν γίνεται να μην πίνεις αυτό το ρόφημα ενυδάτωσης. Το θέμα είναι ότι πάτε και πίνετε καλοκαιριάτικα νερό και νερό και νερό. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν πίνεις αρκετό νερό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το νερό, όπως το πίνεις, έτσι το κατουράς. Εντάξει. Τώρα, πώς θα ενυδατωθεί σωστά? Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία ηλεκτρολιτών στο σώμα μας και στο αίμα μας. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Με απλά αγνά υλικά του σπιτιού. Πάρουμε ένα μεγάλο μπουκάλι νερό. Θα βάλουμε μέσα πάλι 4 σταγόνες λεμόνι. Θα βάλουμε αλάτι κανονικό θαλασσινό, θα βάλουμε το ψεύτικο, το αλάτι, το πράσινο, γιατί αυτό έχει και κάποιους άλλους ηλεκτρολίτες μέσα. Λίγο, μια πρέζα αλάτι Ιμαλαίων, οπότε έχουμε τα 3 αλάτια και το ένα αλληλοσυμπληρώνει το άλλο, από άποψη ηλεκτρολιτών και μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Μαζί με το λεμόνι θα κάνουν θαύματα. Θαύματα. Βάλ το σε ένα μεγάλο μπουκάλι και θα το πίνεις κατά διάρκεια της ημέρας. Εάν πιεις 2 τέτοια μέσα στην ημέρα σου, είσαι GG. Δεν χρειάζεται να πιεις. Πίνω 7 λίτρα νερό. Σαρώ, πίνω 7 λίτρα νερό. Ζημιά κάνεις, εντάξει. Και καταστρέφεις το μεταβολισμό σου. Εντάξει. Το επόμενο κόλπο για τη γράμμωση είναι να μην φας πρωινό, να μην φας δεκατιανό και να ξεκινήσεις να τρως από το μεσημέρι και μετά. Μα πώς γίνεται εγώ να πιω καφέ και να μην φάω πρωινό και έχω συνηθίσει το πρωινό και δεν μπορώ χωρίς το πρωινό? Σου πω το εξής. Κόβοντας το πρωινό και πετάγοντας το στα σκουπίδια μαζί με το δεκατιανό και τα snacks, εντάξει. Επιτρέπεις στον οργανισμό σου να μπει σε φάση νηστείας και αφαγείας, να μπουσταριστεί η αυξητική ορμόνη που μεταξύ άλλων καίει και λίπος, κάνει καλό στο δέρμα, κάνει καλό στα νύχια, κάνει καλό στη μυϊκότητα. Οπότε αν θες να γραμμώσεις, δεν θες να γίνεις σταφίδα, πώς δεν θα γίνεις σταφίδα, χτυκιάρεις με διαλυματική, εντάξει. Οπότε θα μπει στη φάση νηστείας και αφαγείας, θα βελτιστοποιηθεί το ορμονικό σου προφίλ, θα πέσει ακόμη περισσότερο το ζάχαρο μαζί με όλα αυτά τα ροφήματα και εκεί είναι που θα πάρει φωτιά ο μεταβολισμός σου. Οπότε, πρωινό σκουπίδια και αν πεινάς, θα πίνεις τους καφέδες. Γι' αυτό βάλαμε τους καφέδες στο παιχνίδι. Ωραία. Μα μου λέει, το δοκίμασα. Το δοκίμασα και δεν μπορώ. Λέω, πόσες μέρες το δοκίμασες? Μου λέει, μία μέρα. Οκ.
Παιδιά, τι έχουμε πει. Έχουμε πει 3 μέρες. 3 μέρες θέλει ο οργανισμός για να συνηθίσει τη διαλυματική και να καταλάβει ότι αυτό δεν έχει γίνει κατά τύχη, αλλά είναι ο νέος τρόπος ζωής. Εντάξει. Εγώ προσπαθώ να αλλάξω τον τρόπο ζωής σου. Δεν μπορούσα να περιμένεις 3 μέρες. Είναι δυνατόν την πρώτη μέρα. Ωχ, πεινάω, δεν μπορώ. Φάω μια τυρόπιτα. Να κάνω και καλό στο στομάχι μου. Ρε, είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, μετά πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι βασικό μυστικό. Το οποίο είναι πρωτεΐνη στα γεύματα. Μου λέει, Σαρώ, έφαγα 2 αγγούρια, έφαγα 2 ντομάτες, έφαγα 2 πατάτες. Πού είναι η πρωτεΐνη, φιλαράκι? Πώς θα γραμμώσεις χωρίς πρωτεΐνη? Δεν γίνεται. Τα 2 γεύματα, μεσημέρι, βράδυ, πρέπει να έχουν όπως και δίποτε πρωτεΐνη μέσα. Μόνο έτσι θα κρατήσεις τη μυϊκότητά σου και θα χάσεις καθαρό λίπος. Εδώ. Εντάξει. Αλλιώς, ακορντεόν. Μεγαλώνεις, μικραίνεις, ίδιες οι αναλογίες, καταστροφικό. Τώρα, μίλαγα με ένα παιδί, του λέω, ωραία, φας λίγο κοτόπουλο, ας πούμε. Α, εγώ τρώω μισό κοτόπουλο, τρώω 1 κοτόπουλο, γιατί, για τους μύες μου. Εντάξει, χαλάρωσε, Σβατζενέγκερ, δεν θες 1 κοτόπουλο, ούτε μισό σε κάθε γεύμα. Θες, έτσι, κάποιες 2 μπουνίτσες, ας πούμε, πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα, είναι μια χαρά, δεν θες παραπάνω. Ποιος είσαι, ο Σβατζενέγκερ είσαι? Το 80% είναι λίπος από αυτό που έχεις. Λυπάμαι. Αν θες να το κρατήσεις και αυτό, φας λίγη πρωτεΐνη. Δεν το παρακάνουμε και στην πρωτεΐνη. Γιατί μετά η πρωτεΐνη γίνεται λίπος. Θέλει προσοχή. Μετά πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τα βάρη. Γυμναστική με βάρη. Αντιστάσεις. Γυμναστήριο είναι. Στο σπίτι είναι. Έχω κάνει βίντεο που δείχνω τις ασκήσεις, τι ασκήσεις μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να γραμμώσεις χωρίς να κάνεις βάρη. Εντάξει. Δεν μπορείς να γραμμώσεις χωρίς να κάνεις βάρη. Τώρα, αυτοί που κάνουν βάρη, τι πάνε κάνουνε, όλες τις ασκήσεις του γυμναστήριου με τη σειρά. Α, κάνω 2 ώρες και ακόμα δεν βλέπω αποτέλεσμα. Ναι, γι' αυτό δεν βλέπεις αποτέλεσμα. Γιατί κάνεις 2 ώρες στο γυμναστήριο, δεν μπορείς να κάνεις 2 ώρες. Εμείς το κρατάμε σύντομο και αποτελεσματικό. Μπαμ, μπαμ. Έτσι είναι στο γυμναστήριο ή στα βάρη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 6 ασκήσεις maximum, όπου θα δουλεύουν τα σημεία κλειδιά, ωραία, που είναι η ώμη, εδώ ένας, αυτός ο δελτοειδής, που είναι οι πλάτες, που είναι το πάνω στήθος, για να δημιουργήσουμε την ψευδέστηση της τριγωνικότητας και να κάνουμε τη μέση μας μικρότερη, εντάξει. Δεν κάνουμε ασκήσεις πολλούς κοιλιακούς, να μεγαλώσει η μέση, δημιουργούμε αυτή την ωραία τριγωνικότητα. Εντάξει, οπότε δεν χρειάζεται 25 ασκήσεις, μία άσκηση για αυτό, μία άσκηση για αυτό, μία άσκηση για αυτό, τελείωσε. Μπαίνεις, μπαμ μπαμ, άντε γεια, σπίτι μετά. Οπότε ναι, είναι καταστροφικό να κάνεις πολύ ωραία γυμναστική, γιατί σε κάνει και πεινάς. Ρίχνει το ζάχαρο υπερβολικά πολύ, εντάξει, δεν το θέλουμε ούτε αυτό. Οπότε αυτά είναι τα 5 μυστικά που μπορείς να εντάξεις ακόμα και σήμερα, που θα σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη και θα χάνεις και πολύ πιο εύκολα λίπος. Και ακολούθησε με στο Instagram για περισσότερα μυστικά κατά της επίπεδης χιλιάς.